Δεν είμαι βέβαια στο χώρο του πολιτισμού, είμαι υγειονομικός, αλλά πολλά πράγματα μας ενώνουμε. Εδώ πέρα βλέπω μπροστά αυτά τα δύο που λέει σήμερα ένα μουσείο για όλους και αύριο ένα μουσείο για λίγους. Είναι το ίδιο που ισχύει και για τα νοσοκομεία. Σήμερα ένα νοσοκομείο για όλους, αύριο για λίγους. Και εγώ αυτό που θα σας πω, συνάδελφοι, είναι ότι μπορώ να σας μεταφέρω την εμπειρία μέσα από το χώρο της υγείας, που είναι δημόσια πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπου ουσιαστικά όμως τα νοσοκομεία έχουν γίνει αυτοτελείς επιχειρήσεις, όπου λειτουργούν καθαρά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, που σημαίνει ότι όσο ο κρατικός προϋπολογισμός μειώνεται, τόσο πια το νοσοκομείο θα πρέπει να βρίσκει μόνος του πόρους, έτσι ώστε να μπορεί να συντηρηθεί. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα πάντα πουλιούνται και αγοράζονται, όπως πουλιέται και ο πολιτισμός, όπως πουλιέται και η υγεία. Αλλά αυτό που πρέπει να βγάλουμε σήμερα από εδώ είναι ότι ο πολιτισμός δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά όλο το λαό, γιατί είναι πραγματικά η κληρονομιά μας και είναι αυτή η κληρονομιά που αφήνουμε στις επόμενες γενιές. Εμείς λέμε ότι μόνο μέσα από τον αγώνα μας αυτό μπορεί πραγματικά να γίνει, τα δίκαια αιτήματά σας που έχετε. Είμαστε στο πλευρό σας για κάθε κινητοποίηση που μπορεί να γίνει, αλλά το καλό είναι ότι θα πρέπει όλο αυτό να ανοιχτεί και προς την κοινωνία, γιατί αφορά τους πάντες.